ποια είναι τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες του Χαϊδάρι. Το Χαϊδάρι δυστυχώς έχει πάρα πολλά προβλήματα. Όταν λέω έχει πάρα πολλά προβλήματα, έχει προβλήματα καθημερινότητας. Από τη συγκοινωνία που δεν υπάρχει. Για όσους δεν ξέρουν, λέω ότι δεν υπήρξε ποτέ μέτρο στο Χαϊδάρι και δυστυχώς απεντάχθηκε και το έργο η γραμμή νούμερο 7 που ήταν από την εποχή του Σουφλιά και δεν μπήκε στο ρυθμιστικό σχέδιο και δεν μπήκε μετά. Και είναι ένα αίτημα που το ζητάμε σήμερα. Άρα λοιπόν, υστερεί το Χαϊδάρι στο ότι δεν έχει μέτρο. Δεύτερον, δεν υπάρχει, η συγκοινωνία δεν είναι κανονική. Και λόγω των έργων που γίνονται στην περιοχή, το μετρό που πάει προς Πειραιά από την Αγία Μαρίνα, υπάρχει ανάγκη να υπάρξει συγκοινωνία που να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες. Γιατί το Χαϊδάρι είναι και εκτεταμένο. Για όσους δεν ξέρουν, ξεκινούμε από Σκαραμαγκά, έχουμε περιοχές Αφαία, Δαφνή, άνω και κάτω Αφαία, Δαφνή, και έχουμε και το κεντρικό Χαϊδάρι, το δάσος, τα οποία όλα αυτά είναι προβληματικά. Έχει διαταραχθεί, ας πούμε, η κανονικότητα της ζωής των ανθρώπων στο Χαϊδάρι, γιατί έχουν αρρώσει συγκοινωνίες, ιδιαίτερα αυτές που πηγαίνουν στους σταθμούς του μετρό, και καθώς δεν έγινε ποτέ ένα αίτημά μας δεκτό, που έλεγε ότι ανάμεσα στο μετρό της Αγίας Μαρίνας και στο μετρό της Ανθούπολης, στο Περιστέρι, υπήρχε αναγκαιότητα να υπάρξει μια γραμμή ξεχωριστή, bypass λέγεται στο εξωτερικό. Το έχουμε κάνει δημόσια αίτημα αυτό και από το Αττικό Νοσοκομείο, στο οποίο είμαι άμεσο μέλος, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή, από όλες τις πλευρές έχουμε σηκώσει αυτό το ζήτημα. Βεβαίως υπάρχει απάντηση ότι λείπουν λεωφορεία κλπ. Νομίζω ότι είναι αίτημα αιχμής. Γιατί αυτό αφορά τους χαϊδαριώτες και αφορά και την τσέπη τους. Δηλαδή, σε όλες τις άλλες περιοχές είναι εύκολο σε έναν πολίτη, στο Περιστέρι, στο Εγάλεο κτλ., στην Αγία Βαρβάρα, περπατάει λίγο με τα ποδαράκια, να το πούμε έτσι, ή παίρνει, τον εξυπηρετεί κάποιος και βρίσκει μετρό. Εδώ πρέπει να γίνουν όλα με το αμάξι, μέχρι να φτάσει στο μετρό. Και πολλές φορές συμφέρει περισσότερο να πας με το αμάξι σου στην Αθήνα ή παρά το να αλλάξει δύο-τρεις συγκοινωνίες κλπ. Επίσης, το Χαϊδάρι εξαιτίας αυτού είναι ξεκομμένο από τα υπόλοιπα εμπορικά κέντρα. Δηλαδή, κάποιος δεν επιλέγει εύκολα να έρθει στο Χαϊδάρι, είτε να διασκεδάσει, όπως ήταν παλιά στο παρελθόν, είτε και να ψωνίσει στα μικρά εμπορικά κέντρα που έχουμε στο δάσος, στο κεντρικό Χαϊδάρι και στην Γρηγορούσα, σαν μια μικρή Σπύρου Πάτση, για να πούμε έτσι. Ένα λοιπόν ζήτημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο έχει σχέση με, με τα πεζοδρόμια. Δυστυχώς στο Χαϊδάρι δεν υπάρχει αυτό που λέμε εδώ είναι ο δρόμος και εκεί είναι πεζοδρόμιο. Ο καθένας καβαλάει όπου θέλει με το αμάξι του. Υπάρχει απαράδεκτη συμπεριφορά και από τους κατοίκους. Το λέω έτσι με τα λόγου γνώσεως και ας είναι αντιδημοφιλές. Αυτό που αλλού πλέον λέμε πόσο θα βελτιωθεί καλύτερα για τους αμαία, για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα και κάνουν προσπάθεια να γίνουν καλύτεροι, εμείς είμαστε στο μηδέν. Γιατί στην ουσία πέρασε μια πενταετία χωρίς να ασχοληθεί κανένας, η δημοτική αρχή εννοώ, να οριοθετήσει πράγματα με κάγκελα, με τους γνωστούς τρόπους που τέλος πάντων γίνεται. Για δε την καβάλας, έτσι, αν κάποιος δεν κατέβει πεζός στο δρόμο, μέσα δηλαδή στην ταχεία κυκλοφορία, στην εθνική οδό, δεν μπορεί να περπατήσει διότι ο καθένας παρκάρει το αμάξι του διαγώνια, θα λέγαμε, εκεί που υποτίθεται ότι υπάρχει χώρος για τους πεζούς. Αυτό είναι ένα δεύτερο πρόβλημα σημαντικό για τη ζωή της πόλης. Μπορεί να φαίνεται ίσως ότι υπερβάλλω, αλλά αυτό όμως είναι η καθημερινότητα που σε εμποδίζει και το Σάββατο στις Λαϊκές και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα θα λέγαμε ότι το Χαϊδάρι υστερεί στο ότι δεν έχει ανάπτυξη. Έχει από διοργάνωση, θα λέγαμε, του εμπορικού κέντρου. Πολλά μαγαζιά κλείσαν και κατά συνέπεια ο κόσμος αναγκάζεται να πάει να εξυπηρετηθεί είτε στο Περιστέρι, είτε στο Εγάλεο, είτε κατευθείαν στην Αθήνα, μια και ξέρουμε ότι όλοι είχαμε μάθει παλιότερα ότι θέλαμε να λύσουμε να πάμε στην Αθήνα. Εκτός λοιπόν από το πρόβλημα της κοινωνίας που νομίζω ότι είναι καθοριστικό, μετά πρέπει να πούμε ότι το Χαϊδάρι είναι μια βρώμικη πόλη. Μπορεί να ακούγεται λίγο ακραία, αλλά δυστυχώς την πενταετία αυτή που έγινε εξαιτίας καθαρά ευθύνης της Δημοτικής Αρχής του Σελέκου, που παρά τα αυτά που διακηρύσει να ενδιαφερόμαστε για τον πολίτη κτλ., έχουμε τα ακριβότερα τα αποδοτικά τέλη με την πιο σκουπιδότοπη, θα λέγαμε, το Χαϊδάρι, που πέρασε μια πενταετία. Για όλα αυτά, βέβαια, το έφταιγε η κυβέρνηση, η Δούρου, εγώ προσωπικά, Θοδωρής Πιλιόπουλος και πάει λέγοντας. Είναι γνωστές οι δικαιολογίες που χρησιμοποιούν. Η ουσία είναι όμως ότι σε αυτή την πενταετία που εμείς λέγαμε μείωση του όγκου στην πηγή, ανακύκλωση και όλα αυτά τα σχετικά, χαρτοφάγος για τους δημόσιους χώρους, σχολεία κλπ. Και αυτά δεν έγινε τίποτα. Ήταν αρνητικός. Για όλα λέγανε ότι πετάω την μπάλα στην εξέδρα, γιατί δεν το βάλα μόνο εγώ, το βάλαν και άλλες δημοτικές παρατάξεις. Σημειωτέων ότι εμείς για αυτά τα πράγματα κάναμε και ενέργειες. Από το 14, Δεκέμβριο του 14, πρώτη εκδήλωση με Μπιζά Φωτεινάκη και στη συνέχεια στο 17 με την Αφροδίτη Μπιζά, αντιπρόεδρο του
του ΕΣΔΝΑ, ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο κλπ. Κάναμε μια σειρά εκδηλώσει. Και είχαμε την αυταπάτη, και εγώ προσωπικά δέχομαι, κάνω αυτοκριτική για αυτό το πράγμα, θα μπορούσαμε να του πείσουμε. Γιατί δεν είναι μόνο ζήτημα αισθητική ή ότι η πόλη να γίνει λίγο καλύτερη, έτσι περιβαλλοντικά κλπ. Είναι ότι αυτό έχει σχέση, έχει αντανάκλαση πέρα από την καθαριότητα στην τσέπη των πολιτών. Διότι όποιοι κάναν ανακύκλωση, δεν θα πω ότι φιλοδοξώ να φτάσουμε στα βρυλίσια 48% ανακύκλωση, αλλά λέω το εγάλεο, το οποίο παρέλαβε την ανακύκλωση 1% και την έκανε 11%. Την τελευταία χρονιά μείνανε στην τσέπη του Δήμου 170.000. Επί 5 χρόνια είναι ένα ποσό που μπορούσε με αυτά ο Δήμος, θα μπορούσε να αγοράζει κάθε χρόνο 1,5 απορριμματοφόρο, όπως λέω, και να μην πάμε σε δάνειο 1,340 που το έκανε τώρα προεκλογικά για να καλύψει, ας πούμε, αυτό που δεν έκανε τόσα χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι ένα δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για την ζωή των πολιτών. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μια σειρά άλλα προβλήματα που έχουν σχέση οι επιμέρους γειτονιές, οι πλατείες κλπ. Έτσι, τώρα αυτή τη στιγμή η κακή περιφέρεια ενέκρινε 880.000 για 23 παιδικές χαρές. Γιατί έγινε τώρα? Γιατί δεν ετοίμαζε μελέτες. Γιατί δεν ετοίμαζε μελέτες? Γιατί αν έδινε τις μελέτες έξω, οι οποίες ετοιμάζουν σε 2-4 μήνες, θα ήταν ιδιωτικοποίηση. Αυτή λοιπόν η λογική ότι ό,τι δεν γίνεται από τον δημόσιο φορέα αποκλειστικά και μόνο, είναι αυτό που κράτησε το Χαϊδάρι σε 4 χρόνια στασιμότητας. Έτσι, που ανέφερα 2-3 έτσι, παραδείγματα, για να μην πούμε ότι στα 4 χρόνια η δημοτική συγκοινωνία είχε εξαγγείλει ότι θα φέρουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε κτλ. Για το γνωστό πρόβλημα δεν έγινε τίποτα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας όπως τα περιέγραψα, ορισμένα από αυτά, είναι κυρίαρχα για το Χαϊδάρι. Η συντήρηση δηλαδή των υποδομών, να βάλουμε ένα τίτλο, που αλλού έχουν κάνει βήματα ή βηματάκια ή βηματάρες, να το πούμε έτσι, εμείς εδώ είμαστε στο μηδέν. Οι καινούργιες δημοτικές αρχές, που ελπίζουμε να είμαστε εμείς στη θέση του Δημάρχου, αλλά και όποιος άλλο να είναι, θα έχει να λύσει προβλήματα που σε αυτή την πενταετία οι άλλοι Δήμοι κάνανε, κάτι κάνανε. Ποια είναι η παράταξη την οποία εκπροσωπείτε και ποιο είναι το μέχρι τώρα, η μέχρι τώρα δράση σας? Η παράταξη μας είναι οι πολίτες σε δράση Χαϊδαριού. Έχει ιστορία 30 ετών, έχει μεγάλο ιστορικό φορτίο. Είναι η φυσική συνέχεια και πολιτική συνέχεια του Δημήτρου Τσκαβά που ήταν δήμαρχος στο Χαϊδάρι. Και σε όλα αυτά τα χρόνια κάναμε δράσεις. Δηλαδή ο τίτλος μας πολίτες σε δράση, κανένας δεν αμφισβητεί ότι κάναμε δράσεις. Για ζητήματα τοπικά, δυτικής Αθήνας, υπερτοπικά ή ακόμα και παγκόσμια, θα λέγαμε. Είμαστε ευαίσθητοι σε αυτό το πράγμα. Ξεπερνάμε, ας πούμε, τα όρια μιας τυπικής, ας πούμε, παράταξης που συνήθως ασχολείται μόνο με το πρόβλημα της γειτονιάς. Γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να σκεφτόμαστε παγκόσμια, να δούμε τοπικά και παράλληλα πολλές φορές, γι' αυτό και παίρνουμε θέση για ζητήματα που έχουν σχέση με το αντιφασιστικό, το αντιρατσιστικό. Έχουμε μια μεγάλη ιστορία. Ποτέ δεν κρυφτήκαμε για τα ζητήματα του λαού. Έτσι, το σύνθημά μας παιδεία, υγεία, ρεύμα και νερό, που κάποτε ήταν ένα πανό που μας άρεσε πολύ, εξακολουθεί να ισχύει, θεωρώντας ότι η καθημερινότητα της ζωής των πολιτών έχει να κάνει σχέση με τα βασικά κυρίαρχα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις πλευρές. Άρα λοιπόν αυτή είναι η παράταξη. Εγώ λέγομαι Θοδωρής Πηλιόπουλος, είμαι οδοντίατρος, για όσους δεν το ξέρουν, εδώ και 35 χρόνια, ελεύθερος επαγγελματίας στο Χαϊδάρι και εδώ και 7 χρόνια είμαι επικεφαλής της παράταξης. Ήμουν υποψήφιος και στις προηγούμενες εκλογές. Και θεωρούμε λοιπόν ότι σήμερα από καλύτερες προϋποθέσεις, γιατί γνωρίζει ο κόσμος και το έργο μας και τη δική μου προσωπικότητα όλα αυτά τα χρόνια, το τι έχω κάνει, μαζί με ένα πρόγραμμα επεξεργασμένο, αυτό έχω μπροστά μου το 2014, είναι σε εξέλιξη τώρα ένα πρόγραμμα που θα έχει τα καινούρια στοιχεία, γιατί δυστυχώς η ζωή αλλάζει προς το καλύτερο και εμείς μένουμε πίσω, προσπαθούμε να ενσωματώσουμε αυτά τα καινούρια στοιχεία που να μπορούν να τα πάρουμε υπόψη μας τις καλύτερες πρακτικές, θα έλεγα. Γιατί δυστυχώς ο Δήμος δεν έχει να επιδείξει καλύτερες πρακτικές. Τις καλύτερες πρακτικές των άλλων Δήμων ανά την Ελλάδα προσπαθούμε να τις ενσωματώσουμε στη δική μας οπτική. Ο Χλισθένης έχει φέρει μια καινούργια μια κατάσταση, η οποία είναι η απλή αναλογική. Το ερώτημα είναι, υπάρχουν στο Χαϊδάρι προοδευτικές δυνάμεις που να μπορούν να συμπράξουν? Έχουμε δουλέψει πολύ. Είχα πει πριν από ένα χρόνο, 1,5, όταν την ημέρα μάλιστα που ψηφίστηκε στη Βουλή, έτυχε κάπου να δίνω μια συνέντευξη και είπα: η απλή αναλογική θα είναι διαλυτήριο. Πώς λέμε διαλυτήριο πλέον, έτσι, διαλυτήριο των παλιών τζακιών, των παλιών κολεγιών, να το πούμε έτσι, οι οποίοι στους Δήμους, όπως γνωρίζουμε, που υπήρχε και εκεί πέρα διασπάθηση του χρήματος κτλ., αυτή τη στιγμή βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ήδη διαμορφώνται και στο Χαϊδάρι καλύτερες συνθήκες. Έχουμε αυτή τη στιγμή, είμαστε στην ευχάριστη θέση, το ψηφοδέλτιό μας να διευρύνεται και, ας πούμε, και προς τα αριστερά και προς τα δεξιά,
με ανθρώπους που καλύπτουν και αυτό το χώρο. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι επειδή διεργασίες ο πολιτικός χρόνος από τώρα μέχρι να κλείσουν τα ψηφοδέλτια στον ένα μήνα είναι πολλής. Μπορεί να φαίνεται λίγος, αλλά είναι πολλής. Τώρα που οριμάζει και στο μυαλό των ανθρώπων, πιστεύουμε ότι στις 11 υπόλοιπες θέσεις, γιατί ανακοινώσαμε τους 39 υποψήφιους, θα μας δοθεί δυνατότητα αυτό να τεκμηριωθεί ακόμα καλύτερο. Και κυρίως πρέπει να πούμε ότι έχουμε πει στους Χαϊδαριώτες με γραπτά κείμενά μας ότι εμείς, όποιος μπορεί και να έχουμε προγραμματική σύγκληση για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα της λύσης των σκουπιδιών, των απορριμμάτων. Αυτός που αντιλαμβάνεται έχει ήδη αντίληψη για μας για την αξιοποίηση των 220 στρεμμάτων στο Σκαραμαγκά, για τα μονοπάτια πολιτισμού, για να γίνει το Χαϊδάρι τόπος προορισμού για τον τουρισμό, που σημαίνει ανάπτυξη. Σημαίνει ότι βάζουμε στο πουγγί του Χαϊδαρίου χρήματα, που σημαίνει με αυτό μπορούμε καλύτερα να διαπραγματευτούμε με τις τράπεζες, δάνεια. Αυτό είναι μια φιλοσοφία, ας το πούμε έτσι. Μαζί με τον αντιφασιστικό, αντιρατσιστικό χαρακτήρα, τον οποίο δεν το διαπραγματευόμαστε, και την υπεράσπιση των ατομικών δικαιωμάτων, νομίζουμε ότι είναι μια βάση καλή που θα δώσει τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να μας εμπιστευτούν αυτοτελώς, αλλά και σε άλλες παρατάξεις ή σε πρόσωπα του κοινωνικού βίου του Χαϊδαρίου, γιατί υπάρχει μια δραστηριότητα σε φορείς όπως είναι πολιτιστική, αθλητική κλπ. Και ήδη έχουμε στο ψηφοδέλτιό μας ανθρώπους από τον αθλητισμό, τον κλασικό αθλητισμό και αλλού. Αυτοί οι άνθρωποι να μας εμπιστευτούν πρωτογενώς, θα λέγαμε, και κάποιοι άλλοι να συμπράξουν. Είτε στο πρώτο γύρο, είτε στο δεύτερο γύρο, είτε και μετά. Ανεξαρτήτως ποιες θέσεις είναι. Γιατί εμείς έχουμε, το λέω τώρα και επί της δικής μου της θητείας, αλλά αυτή είναι η ιστορική παράδοση της παράταξης. Δεν κάναμε ποτέ μικροπολιτική. Ποτέ δεν παίξαμε παιχνίδια, ποτέ δεν είπαμε, ξέρεις ότι δεν χρειάζεται ψήφο μας, θα ψηφίσουμε ενάντια για να έχουμε να λέμε. Εμείς λοιπόν ψηφίσαμε και βάλαμε και πολιτικούς αστερίσκους. Αν κάτι με κατηγορούν οι δικοί μου οι φίλοι και συναγωνιστές, είναι ότι πάρα πολλές φορές έβαλα σε κείμενα τα οποία δεν μας εξέφραζαν σε παράταξη, για να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα και να πηγαίνουν στο δημόσιο τύπο τα κείμενα ότι είναι ομόφωνα, παραδείγματος χάρη για το προσφυγικό που το πήραμε στην πλάτη μας. Ή και σε άλλα ζητήματα που πηγαίνουν στον πάροδο, στα οικονομικά ζητήματα, δεν παίξαμε μικροπολιτική. Γιατί ξέρετε ότι αν βάλεις έναν αστερίσκο, ένα λευκό, ένα κατά για ζητήματα οικονομικού χαρακτήρα, σημαίνει ότι το πρόβλημα θα κολλήσει. Εμείς λοιπόν τέτοια παιχνίδια δεν παίξαμε ποτέ. Πιστεύουμε ότι το ξέρει ο κόσμος και αν δεν το ξέρει, του το λέμε να το μάθει. Επομένως λοιπόν είμαστε εγγυητές στα πλαίσια της απλής αναλογικής μιας εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου που θα είναι αποτελεσματική με βάση τα σημερινά δεδομένα. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα που λέω σε όλους τους Χαϊδαριώτες. Το λέω και σε όλη τη Δυτική Αθήνα και στην Αττική, ας πούμε, γιατί εμείς στη τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα που παλέψαμε και χαιρόμαστε που υπάρχει απλή αναλογική, είμαστε έτοιμοι και να την υπηρετήσουμε. Και το υπηρετούμε, θα το υπηρετήσουμε με θέρμη και με ζήλο. Γιατί αυτό είναι το αίτημα της εποχής. Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό που λέμε στην καθημερινότητα του πολίτη, όχι μόνο με τη στενή έννοια, γενικότερα στην κοινωνία, στην βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν είναι το αίτημα των καιρών. Οι τοπικές κοινωνίες σήμερα έχουν ανάγκη από ανθρώπους με όραμα που να μπορούν να αναπτύξουν και τοπικές θέσεις εργασίας, να μπει δηλαδή η παραγωγή που λέμε και σε τοπικό επίπεδο, αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος για καινούριες θέσεις εργασίας. Και όλα αυτά που είπα προηγουμένως έτσι εν συντομία, έτσι, πιστεύω ότι πλέον τελειώσαν τα ψέματα. Δεν θα μπορεί κάποιος αλαζόνας, ανεξάρτητα ποιο κομματικό μανδύα έχει, να λέει ότι αυτό δεν το θέλω γιατί δεν το γουστάρω. Πάμε στα καφενεία, πάμε στις γειτονιές, πάμε στις λαϊκές συνελεύσεις. Πάμε στην τοπική δημοκρατία όπως το εννοούμε κτλ. Αυτό σημαίνει απλή αναλογική. Σημαίνει ότι εκτός από αυτό που θα γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα γίνεται και στην κοινωνία. Και θα έχει νόημα. Ο πολίτης πιστεύω θα συμμετέχει. Ήδη έχουμε θετικά μηνύματα σε αυτή την κατεύθυνση.